Χωρίς όρια. Και με μόνο πόσα για σάσα σε κρίκλου τζένσι. Χωρίς δικαιολογίες. Το όταν αμάκτρου είναι κακούβια πρώτης και την backline estate. Η μάχη για την Ευρώπη ξεκινά. Κάου κράτε μπορώ να ουσμέω να ουσμέω να ουσμέω να ουσμέω. eSports Balkan League. Δεύτερη σεζόν. Για να δούμε εδώ πέρα τα πρώτα σχόλια, μιας και όντως τα bans ολοκληρώνονται. Η πρώτη φάση μάλλον τον bans ολοκληρώνεται μόλις με αυτό το Rise. Λοιπόν, από όσο γνωρίζω, οι X25 έχουν ένα μείον ban λόγω του Plox που είχε φύγει νωρίτερα την προηγούμενη αγωνιστική. Πριν τελειώσει το παιχνίδι τους, είναι σαν ποινή για τους X25. Σχετικά για το Gnar, πρόκειται για ένα από τα πολύ δυνατά blind blue side picks, οπότε λογικό και επόμενο να μείνει εκτός. Tristana, ένα από τα καλά ADC αυτή τη στιγμή, άρα ένα αναμενόμενο ban γενικότερα για το meta. Σχετικά... Παίζουμε στο τελευταίο patch ή στο τουρνά. 8,2. Παίζουμε στο 8,1. Στο 8,1 παίζουμε εδώ πέρα όμως. 8,2 είναι στο live. 8,2 παίζουμε, το γράφει και στο UI σίγουρα 8,2. Νομίζω το live είναι 8,3. Θα ρωτήσω στον Ηλία αν θεωρείται ο Κόγκμα ένα καλύτερο πάνω από η Tristana στο συγκεκριμένο patch. Όχι, εφόσον παίζουμε στο 8,2, μιλάμε για έναν ερφαρισμένο Κόγκμα αυτή τη στιγμή. Οπότε σίγουρα τα υπόλοιπα hypercar έχουν ένα βαντάζ απέναντί του. Βλέπουμε το Azir first pick. Παραμένει ένα από τα πολύ δυνατά mid lanes και σίγουρα ένα πολύ καλό first pick και blind pick choice. Από την άλλη, LeBlanc ως counter είναι στο Azir, προτιμάς ένα assassin style στο mid όταν είναι αντιμετωπίσει τον Azir. Οπότε δεν είναι άσχημη επιλογή από τους wild. Και σε Juani, όσα πάτσια και αν περάσουν, παραμένει ένα πολύ δυνατό jungle. Ο Τσέξ 25 θα δούμε τον Νούν και την Κέιτλιν. Ο Νούν είναι ένας champion που μετά από τον buff που έφαγε στο 8,2 έχει γίνει πάρα πολύ δυνατός. Είναι ένα top tier pick. Μαζί με η Κέιτλιν συνδυάζεται πάρα πολύ καλά. Εγώ το attack based ADC. Επίσης τα κάνει και με τον Azir, μην το ξεχνάς αυτό. Δηλαδή τα attack speed soldier του Azir μπορούν να σακάρουν και μαζί με τον Νούν. Ο Νούν μπαφάρει και τα mages πλέον. Οπότε μιλάμε για ένα πολύ ωραίο συνδυασμό για τους 625 αυτή τη στιγμή. Από την άλλη, Wild όμως έχουν ένα πολύ δυνατό pick-up potential με Varus, Juani και LeBlanc στην ίδια ομάδα. Όποιος πιάνεται, τρώει CC-chain αμέσως και μετά τον περσάρουνε. Ισχύει και τα έχουν και τα δύο ήδη ολοκληρώσει ουσιαστικά. Οι Wild αυτή τη στιγμή με Varus, LeBlanc και Juani έχουν και το damage, το single target, έχουν και το crowd control. Απ' την άλλη, βέβαια, οι 625 έχουν ένα Νούν ο οποίος θα προσπαθήσει, θεωρώ, να μπαλανσάρει το early για την X25. Δηλαδή, θα καθορίσει λίγο το αν θα καταφέρει η ομάδα των 625 να σκέιλάρει και να αξιοποιήσει αυτό το potential που έχει με Azir και Caitlyn να είναι πολύ δυνατή στο late game. Για άλλη μια φορά θέλω να μιλήσω, Λία. Βλέπουμε πάντως ότι μέσα από τα bans έχουν μπανάρει τον Τσεν και τον Άλιστρα από supports και μένει και η Λούλου open. Δεν θεωρείς πως η Λούλου θα ήταν ένα καλύτερο pick αντί για να μην Τζάνα και στα δύο team comps? Σίγουρα η Λούλου την παίρνει για ένα lane bully, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση έχοντας πάρει ήδη την Τζάνα η Wild και προσπαθούν κάπως να προφυλάξουν σίγουρα αργότερα τον Βάρους από Azir, Νούνου, όλο αυτό το engage. Σίγουρα η Νάμι είναι πιο καλή επιλογή για τους 625. Από την άλλη, η Λούλου μπορεί να προσφέρει περισσότερο damage στο lane και σίγουρα μαζί με την Γκέτ να πιέσουν περισσότερο τον bot lane των Wild. Κλειδώνουν λοιπόν, εδώ να πούμε δύο tank τις τελευταίες τους επιλογές. Δηλαδή βλέπουμε και τα δύο το plane Maokai και Cho'Gath. Αλλάζουμε λίγο ύφος από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, τον τελευταίο καιρό τουλάχιστον στο τουρνουά στο top lane. Και πάμε σε κάτι πιο τάνκι. Φέρει ευθύνη το ότι έχει ήδη μπαναριστεί ο GP, έχει μπαναριστεί ο Gnar, έχει μπαναριστεί η Καμίλ. Δηλαδή έχει απευθείας ήδη τα τρία πιο δυνατά ίσως το πλέον αυτού του patch εκτός. Και ο Όρν ήταν εκτός. Τέσσερα. Οπότε μετά πάμε στα δευτερεύοντα tanks όπου μπορούν να προσφέρουν σε μια ομάδα. Ο Τσόγκαθ έχει ένα πολύ καλό σκέλιν. Ο Maokai επίσης με τις αλλαγές που έχουμε δει στο Aftershock μπορούμε να το δούμε να προσφέρει κάτι στο top όσον αφορά τα trades.
Άρα μένει να δούμε πώς αυτοί οι δύο παίκτες θα παίξουν το matchup. Σίγουρα ένα βαντάζ σε αυτό έχει ο Τσόγκαθ. Τώρα μένει να δούμε τι θα συμβεί. Θα το δούμε μέσα στο παιχνίδι, θα σου πω εγώ. Μιας και από ό,τι φαίνεται είναι έτοιμο. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μας παιχνίδι για σήμερα. Δεν ξέρω αν μπορούμε έτσι φευγαλέα μέχρι να στηθούν οι ομάδες μέσα στο map να δούμε λίγο την άποψη του κοινού για αυτό το παιχνίδι. Τι έχετε σπαμάρει στο chat. Βλέπουμε καμία επιθετική. Ναι, έχουμε σπαμάρει τζοκ σίγουρα. Καμία επιθετική κίνηση από τις δύο ομάδες. Δηλαδή και οι δύο έχουν μπει με το σκεπτικό ότι απλά θα κάνουμε ίσως ένα early safe game και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στο πρώτο objective του χάρτη. Μένει να δούμε ποιος θα πάρει απλά το momentum των κινήσεων. Θα ήθελα προσωπικά πάντως να τον είναι λίγο πιο proactive, ίσως να προσπαθήσει κάποιος νίκη δράκο στα level 4 ή level 3. Βέβαια πιστεύω πως η Wild θα τον περιμένει και δεν πρέπει να τον αφήσει. Περιμένω να είναι γορταρισμένο τον Ποτέρια στο 3ο με 4ο λεπτό. Το θέμα να δούμε με X25 πώς θα αξιοποιήσει τον Νούνου. Όταν έχεις Νούνου, κυρίως δεν τον θες για να σου νικήσει τα lanes, όσο το να βρίσκει τον αντίπαλο junk και να παίρνει τον έλεγχο στη ζούγκλα. Άρα, από τη στιγμή που ο Νούνου δεν έχει κάνει κάποιο early invade σε συνδυασμό με τα side lanes, τότε πρέπει να δούμε αμέσως μετά το πρώτο buff του τι κινήσεις θα κάνει στο χάρτη. Άμα θα βοηθήσει κάπου στην ομάδα του ή απλά αν θα κάνει ένα power farm. Όπου απέναντι σε Σετζουάνι δεν είναι κάτι όπου θες να κάνει ο jungler σου. Συμφωνήσω, θα τον ήθελα. Μία τελευταία πληροφορία πριν μπω και εγώ πλήρως σε αριθμό παιχνιδιού, κάτι που δεν είπα. Θαυμαστικό giveaway τρέχει ακόμα μέχρι τη Δευτέρα, by the way. Όσοι είστε στο chat και σας ενδιαφέρει, με τη Logitech η οποία θα σαπορτάρει όλο το NBL. Τρέχει πολύ γρήγορα αυτός ο διαγωνισμός, με τρολάρουν την παραγωγή. Και σταματάω να ασχοληθούμε με το παιχνίδι, μιας και τα trades έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά να παίρνουν μια μορφή. Με τον Might να είναι αρκετά επιθετικός απέναντι στον John και προσπαθεί να του περάσει. Χαράζουμε κάθε ευκαιρία όπως βλέπω. Αυτό ίσως του κοστίσει λίγο σε farm. Αλλά άμα καταφέρει. Να πούμε ότι ο Might είναι φημισμένος για να παίζει Assassins. Δηλαδή η LeBlanc, τον θυμάστε και πέρυσι, ήταν που είχε κάνει ένα φοβερό highlight απέναντι στο Dominant, άμα θυμάστε, στο Grenadier Wild. Και σίγουρα περιμένουμε να δούμε ένα ωραίο playmaking από μεριά του Might. Δεν είναι φοβερός midlaner, αλλά σίγουρα τα Assassins είναι στο αίμα του, να το πούμε έτσι. Μάλλον το μάτσο πιάσιμο όμως για να χάνει αυτή την αλυσίδα. Ναι, εδώ βλέπω ότι έχει μείνει πολύ πολύ low. Αυτό έφερε τον John εκτός θέση. Έχει βγει σε John για να βοηθήσει, αλλά συνειδητοποιεί με αυτό το flash ότι είναι κοντά ο Νούνου εκεί. Τον έχουν πιγκάρει κιόλας. Δεν κάνει κάτι επικίνδυνο εκεί ο Sick, το οποίο θα μπορούσε να του κοστίσει. Ο Might λοιπόν, όπως είπα και νωρίτερα, έψαχνε να βρει τα trades πάνω στον Αζίρ. Τελικά αυτό δεν του βγήκε σε πάρα πολύ καλό, μιας και ο John φαίνεται να ξέρει αρκετά πώς να διαχειριστεί αυτή την επιθετικότητα του αντιπάλου του και τον στέλνει πρακτικά back. Πλέον ο Αζίρ θα μπορούσε να προσπαθήσει να κάνει κάποιο follow-up. Έχει επιστρέψει με το TP ο Might. Επενδύει σε damage πάνω στον John, ο οποίος εξαναγκάζεται να μαζευτεί, καίγοντας και τα δύο του summoner. Χωρίς summoners πλέον ο Αζίρ, σίγουρα αμέσως μετά το base της Sejuani θα είναι ένα εύκολο target, δεδομένου ότι ο Might έχει ακόμα το flash του up, οπότε μπορεί εύκολα να κάνει land ένα chain και αμέσως μετά να περάσουν damage στον Αζίρ. Έχει και ο Sick το flash του up, σίγουρα ακόμα πιο επικίνδυνο τον gank από τη Sejuani. Βλέπουμε τον Νου στο bot side, έχει επιλέξει απλά να κάνει power farm. Εκεί πάρει το Scuttler, δεν θέλει να επιχειρήσει τον Draco. Βέβαια θα μπορούσε να σπάσει το Blast Coin και να προσπαθήσει να το κάνει sneaky. Παρ' όλα αυτά θα επιλέξει να κάνει ένα gank στο bot lane. Έτσι δίνει την παρουσία του λίγο στην κάτω μεριά του map. Ηρεμεί και ο Sick, ο οποίος έψαχνε και αυτός παράλληλα κάτι να κάνει στην πάνω μεριά του χάρτη που μπορεί να συνδυάσει το σεσέ του με αυτό του καραμπών. Damage δεν ξέρω αν θα έχουν. Ακόμα έχουν μάλλον για να φάνε τον Τζόγκαθ, αλλά όσο περνάει η ώρα θα είναι και αρκετά δύσκολο να γκανκάρουν τα top lanes γενικότερα. Εδώ πέρα ο Mate βρει τον Νούνου. Όλα αυτά επιλέγει να ξαναπάει πίσω στο mid lane. Και η Άξ, βασικά ήταν μια πολύ καλή βρέθηκαν ιδέα του Mate να πάει ως εκείνο το σημείο. Εδώ βρέθηκαν δύο jungler, ο Sick έχει το πλεονέκτημα πάνω στον τείχη, ο οποίος τρέχει με τον Νούνου για να φύγει και θα κάνει το flash αμέσως μετά από αυτό το Sick. Έρχεται και το χείλι από τον Clocks και καταφέρει να μπει μέσα. Θα γίνονται κι άλλα flash, προσπαθεί να σναϊπάρει ο Βάρους. Δεν θα τα καταφέρουν εδώ πέρα οι Wild, έφτασαν πάρα πολύ κοντά σε ένα kill. Θέλω να πω πως ήταν αρκετά κακό flash από τον Sick. Ήταν ένα flash για το attack, μήπως πάρει το kill, παρόλα αυτά δεν είχε κάποιο follow-up μετά. Δεν είχε το W, δεν είχε το Q. Πιστεύω κρίταρ για το kill, θα δούμε όμως τον gank στο bot lane.
Θα βγει ωραία το flash όμως, αποφεύγει τον bot lane τον 625, δεν ψαρώνει με την κίνηση του Sick. Ο Sick ο οποίος είναι πολύ κινητικός, έχει προσπαθήσει ουσιαστικά και στα τρία lane να βγάλει κάτι, αλλά και στον αντίπαλο jungler. Τίποτα δεν το έχει λειτουργήσει σωστά βέβαια μέχρι τώρα, αλλά δεν έχει χάσει και κάτι από αυτό. Ήταν καμένα σάμονες αυτά από την Gate χωρίς λόγο, δεδομένου ότι μόλις είδανε τον Νούνου να έρχεται από το Tribus, να φορσάρεται σε recall, να βάζουν οι αντίπαλοι ward και αμέσως μετά να κάνουν push, είναι free gank για τις Sejuani στην περίπτωση εφόσον ο Νούνου είναι στο base. Άρα ήταν πολύ μεγάλο από τους 625 να χάσουν τα σάμονες τους με αυτόν τον τρόπο. Να δούμε τι θα σημαίνει αυτό σε βάθος χρόνου σε CS, αν θα ξαναπιέσει η Sejuani, πως ο Sick φαίνεται να ψάχνει το play το οποίο θα φέρει το πρώτο kill στην ομάδα της Wild. Παίζοντας με αυτόν τον τρόπο, θα μείνει ίσως λίγο πίσω όσον αφορά το farm, αλλά αν καταφέρει να βρει ένα kill, νομίζω θα είναι σε πολύ καλό σημείο αυτή τη στιγμή. Είδαμε στο Millennium Domain αναγκάστηκε να ξαναμπακάρει, τρώει πάρα πολύ λίγο από τον Azir. Ο Νούνου προσπαθεί να πάρει το vision control στον Draco, θέλει να πάρει αυτό το early objective. Είναι μία από τις δυνάμεις του να παίζεις Νούνου. Δηλαδή, ο στόχος σου είναι να πάρεις αυτό τον early Drake μαζί με το consume συν το smite σου. Μπορείς να καθαρίσεις Drakos πολύ γρήγορα. Και εφόσον ο Ocean Drakos δεν μπορεί να σου κάνει πολύ damage, τότε φυσικό και επόμενο είναι ο Νούνου να μπορείς να το σολάρει. Το μόνο που πρέπει να κάνει η X25 είναι να πάρει priority στο mid και στο bot, και απλά ο Νούνου μετά free να σολάρει τον Drako. Αλλά τώρα, όπως είπες και πριν, έχουν δώσει και τα δύο flash και το heal στο bot lane. Υπάρχει μόνο το ignite στον Clocks. Και βλέπουμε ότι δεν μπορούν να ξεπουσάρουν και εύκολα οι bot laner των 625, οπότε αυτό δεν νομίζω να γίνει ακριβώς έτσι όπως θα έπρεπε για να μπορέσει ο Νούνου να παίξει το παιχνίδι του. Βέβαια, έχουν κάνει αρκετά καλή δουλειά στο Vision, τώρα θα απαντήσουν ουσιαστικά οι Wild παίρνοντας πίσω λίγο control στην κάτω μεριά του map, αλλά 625 έχουν γουρντάρει λίγο πιο επιθετικά. Και πάλι σίγουρα όταν έχεις Νούνου στην ομάδα σου περιμένεις να βρίσκεται στην ζούγκλα του αντιπάλου το περισσότερο χρόνο. Αλλά αυτή τη στιγμή έτσι όπως έχουν παίξει οι X25 από στο mid και στο bot, σίγουρα δεν βοηθάει τον Νούνου καθόλου να παίρνει vision μέσα γύρω στον blue buff της Sejuani. Από την άλλη μεριά του χάρτη βλέπουμε ότι και η Sejuani και ο Νούνου δεν έχουν επενδύσει στο να προσφέρουν κάτι προς τους top lane τους. Είναι ένα scaling matchup. Οπότε απλά αφήνουν τα tank να πλακωθούν μεταξύ τους και προσπαθούν να κερδίσουν κάτι από τον υπόλοιπο χάρτη ουσιαστικά. Όπως είπες και εσύ, Drogo, είδαμε ότι ο Νούνου προσπάθησε να πάρει το early vision στον Drago, προσπάθησε να κάνει το early rush που είπε και ο Ένατρον. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουν το priority στο bot lane. Ο Azir έχει το priority στο mid lane, αλλά μόνο και μόνο που έχουν το bot lane που σαρασμένο συνέχεια, δεν μπορεί να πάει να το κάνει solo. Ο κίνδυνος είναι υπερβολικά μεγάλος, ειδικά χωρίς Sounders Up. Να δούμε λίγο τώρα που θα καταφέρει να πάρει το level up. Είναι στα level 6 αυτή τη στιγμή ο Νούνου και ίσως μπορέσει να δοκιμάσει κάτι με το Absolute Zero στο bot lane. Είναι μια καλή ευκαιρία αν δεν μαζευτούν γρήγορα ο Hextas με τον High Aimate. Αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει γνώση, βλέπουμε και το Control Ward από τον τύχη. Δεν ότι υπάρχει Τζάνα και Βάρος από την απέναντι μεριά. Δηλαδή, μόλις ο Νούνου πάει να πλησιάσει κάποιον από αυτούς, απευθείας η Τζάνα μπορεί να τον κάνει οποιοδήποτε interrupt ή ακόμη και ο Βάρος θα χρησιμοποιήσει ulti και απλά να τον καϊτάρουν και να πάνε πίσω. Αυτό είναι μια από τις αδυναμίες του να παίζει σε Νούνου στο παρόν μετά. Ότι υπάρχουν champions που μπορούν να τον κάνουν κάτι για ώρες. Ισχύει, σε ένα τέτοιο σενάριο προλάβαινε και η Sejuani να κατέβει για το Counter Gang, η οποία είναι τώρα κάτω. Γενικά παλεύουν για το Vision κοντά στο Dragon. Δεν αλλάζει κάτι άλλο. Οι laners, χωρίς ιδιαίτερη πίεση από τις ζούγκλες, περνάνε το laning phase. Και βλέπουμε μια γενικότερη κινητικότητα στην κάτω μεριά του map για να μπουν και το ποιος θα υπερισχύει στα wards βασικά. Είναι το major objective και για τις δύο ομάδες στα 10 πρώτα λεπτά του game. Λέμε πάντως ότι ο Νούνου δεν έχει καταφέρει να πάρει κάποιο advantage με το consume του, δεν έχει καταφέρει να πάρει κάποιο early objective. Δούμε στο Rift Herald, μόλις βγει σε ένα λεπτό. Ξεκίνησε ο Δράκος. Να κάνει κάποια κίνηση κατά το solar εκεί πέρα. Ένα objective το οποίο ένας Νούνου δεν θέλει να χάνει. Εδώ βλέπουμε τον Sick σχετικά ανενόχλητο, μιας και η ομάδα έχει καταφέρει να επενδύσει στο Deep Vision, να παίρνει τον πρώτο δράκο στο παιχνίδι για τους Wild. Πολύ ωραίο deny. Vision 625, παρ' όλα αυτά δεν θέλουν να το κάνουν contest. Μάλιστα, και έχουμε το πρώτο ουσιαστικό προβάδισμα αυτός ο δράκος για τους Wild Multi Gaming. Το πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι το bot lane των X25 με εκείνο το gank και τις πατάλες των summoners έχασε όλο το priority που μπορούσε να έχει στο bot. Δηλαδή τους βλέπαμε πίεζαν για τα 6 πρώτα λεπτά του παιχνιδιού και από τη στιγμή που κάκαν τα summoners μετά
εξαφανίστηκαν. Τελείως. Είναι πέρμα πούστα από τον Βάρος και Τιτζάν. Αυτό έδωσε ένα πιθανό 2-2. Θα βγει σε Τζουάνι Ούλ του Σικ. Όχι, δεν είναι καλή. Και κάπως έτσι θα γλιτώσουν ο Τζον και ο Τύχη. Ήθελε και λίγη τύχη για να μην τους πετύχει εκεί πέρα αυτή η ούλτη της Τζουάνι. Αλλά... Παρ' όλα αυτά ο Σικ, οπότε... τέταρτο gang attempt για το Σικ. Πόσο μπορεί να κοστίσει αυτό, 0-0 αυτή τη στιγμή πάντως. Δηλαδή δεν έχουν καταφέρει να βρουν κάποιο kill το οποίο θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη αστάθεια μέσα στο lane. Απλά πρέπει να δούμε λίγο σιγά σιγά και τα scaling points των δύο ομάδων. Δηλαδή και τα farm βλέπουμε είναι παραπλήσια, δηλαδή συν 10 ο Βάρους, συν 7 ο Τσόγκαθ. Αλλά πρέπει να δούμε τα scaling points αυτών των δύο ομάδων. Έχουμε Τσόγκαθ, έχουμε Νούνου, έχουμε Άζιρ, έχουμε Κέιτ. Όλα αυτά τα champions σκελάρουν πάρα πολύ καλά από τα 3 item και μετά. Από την άλλη έχεις τους Wild, οι οποίοι βασίζονται σε έναν assassin, σε 2 tanks και σε ένα rage play dead carry. Αυτό σημαίνει ότι άμα δεν κάνουν κάτι στο mid game τους, μετά είναι καταδικασμένοι να χάνουν από τους 6-25. Να δούμε αυτό το trade για μία ακόμα φορά ο Τζον. Προσπαθεί να απαντήσει στην κίνηση του Might. Ο Might ο οποίος δεν έχει καταφέρει να κάνει κάποιο rotate, γιατί τα έχει πάει πολύ καλά ο Τζον. Και αυτή τη φορά βλέπουμε τη χρήση του Cleanse και του Flash. Δεύτερη φορά που ο mid laner χρειάζεται και τα δύο του Summoner για να επιβιώσει το παιχνίδι. Αλλά και πάλι κρατάει το παθητικό 0. Είδαμε για το teleport από το Τσόκα, το οποίο αναγκάστηκε να ακυρώσει. Έχουμε ένα teleport να πάνε και το Maokai πλέον. Θα μπορούσε να κάνει ένα πολύ εύκολο collapse στον Μπογκλίνο. Πολύ ωραία κίνηση του Καραμπόν. Εδώ έχει βγει σιγά σιγά προς τα κάτω, ενοχλεί τον Νούνου. Την ίδια στιγμή που ο Mate έχει πρόβλημα, ο Τζον το έχει περάσει πολύ κοντά μας, έχει παίξει και το Emperor's Divide. Αλλά έχει κινηθεί ο Καραμπόν γρήγορα, οπότε δεν μπορούν να συνεχίσουν οι X25 εδώ. Θα ήθελα να δω το Καραμπόν να έκανε ένα teleport μαζί με τη Σουτζάν στον Μπογκλίνο και να κάνει ένα collapse. Πιστεύω ότι πρέπει να φοξάρουν τόσο πολύ το mid lane. Πιστεύω το open με τον Νούνου στο top side και τον Τσόγκαθ χωρίς TP ήταν πάρα πολύ open. Ακόμα κανείς δεν έχει καταφέρει να γράψει κάποιο kill. Έχει κάνει πολλές προσπάθειες ο Sik. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι παρόλα τα πολλά attempts από τον Sik και Gank, δεν έχει χάσει χρόνο από το farming. Έχει χάσει ίσως από το warding του, αλλά έχει ασκήσει πίεση στα lane και αυτό έχει βοηθήσει μάλλον το να μην μείνουν πολύ πίσω στο gold στο laning phase οι Wild. Σίγουρα αυτή τη στιγμή οι Wild όμως με το warding τους έχουν τον πλήρη έλεγχο ανάμεσα στο mid και στο bot. Βλέπουμε ότι βλέπουν όλο το river και όλη τη μεριά του Νούνου ανάμεσα στο mid και στο bot. Πράγμα που συνήθως γίνεται το ανάποδο όταν έχεις ένα Νούνου στην ομάδα σου. Ναι, νιώθω ότι αυτή τη στιγμή το impact δεν είναι και πολύ μεγάλο του τύχη στο παιχνίδι. Έχουν πάρει το pick για το synergy που προσφέρει με τον Azir και την Caitlyn στο να σκελάρουνε. Δεν φαίνεται να πηγαίνει για τα objective, δεν φαίνεται να πηγαίνει για τα invades, φαίνεται να παίζει πάρα πολύ passive. Οπότε από ό,τι φαίνεται απλά θέλουν τον buff του και αυτό είναι όλο. Θέλουν απλά να σκελάρουνε, να χρησιμοποιήσουν τον buff του Νούνου και τίποτα παραπάνω. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι... Αν οι Wild είχαν παίξει πιο επιθετικά στην αρχή του παιχνιδιού, δεδομένου το πώς παίζει αυτή τη στιγμή ο Νούνου στο χάρτη, θα μπορούσαν να είχαν κερδίσει τουλάχιστον 1-2, μπορεί και 3K διαφορά. Δηλαδή αυτά τα λάθη είναι πολύ punishable. Το να παίζεις ένα early game jungler, το οποίο ξαφνικά δεν βγάζει κανένα value για τα 14 πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Το καλό για την X25 είναι ότι το gold δεν υπάρχει gold difference. Είναι ακριβώς even, οπότε... Αν θεωρούν ότι με το Azir Nunu combo και τη δύναμη της Caitlyn στο late game μπορούν να νικήσουν το παιχνίδι μετά τα 30-35 λεπτά του, τότε το πλάνο τους πάει μια χαρά. Σίγουρα, έτσι όπως πάει αργά και σταθερά το παιχνίδι βοηθάει πάρα πολύ τους X25, εκτός και άμα κάνουν κάποιο λάθος στο mid game και πέσουν σε κάποιο fight πάνω στα spike των Wild και απλά από εκεί δεχτούν κάποιο snowball από τη μεριά των Ούγγρων. Δηλαδή είναι ο μόνος λόγος όπου οι 25 μπορούν να χάσουν αυτό το παιχνίδι έτσι αργά όπως εξελίζεται. Ενδιαφέρον το γεγονός ότι
Είμαστε στο πρώτο παιχνίδι που δεν υπάρχει kill σε 15 λεπτά. Ο Τζόνισον στο δώσει, επιτέλους θα παίξει το divide. Θα πάρει χώρο, έχει έρθει και ο Τι για να βοηθήσει. Ο Μάιτ είναι τώρα μπλεγμένος. Μαζεύεται προς τα πέσω, κάνει το flash για να φύγει πάνω από το άουσελο του Zero. Φτάνει τώρα ο Σικ, θα αρχίσει το slow σιγά σιγά πάνω στον Νούνου. Θα συνεχίσουν να τον κυνηγάνε μέσα στη ζούγκλα του παρόλο που είναι χαμηλά. Ο Μάιτ πιστεύουν ότι υπάρχει τον damage για να ρίξει αυτό ο Νούνου κάτω. Θα φτάσει δίπλα στα Raptors, το βαράνε όλο και το first blood έρχεται επιτέλους στον Σικ που το ψάχνει από το level 2 μέσα στο map. Μια κακή ούλτα από τη Σετζουάνη, πάνω που μπορούσε να προκάρει την εψιλόν της. Παρ' όλα αυτά δεν μου οδηγήσει σε ένα κύλο, οπότε δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Είδαμε και ότι έχει σπονάρει ο δεύτερος δράκος, ο οποίος είναι ένα Ocean. Παρ' όλα αυτά, εγώ άλλοι θέλουν να ψώνουν το mid lane. Όσο προλάβουνε. Ένα τεπί από μερικιά τσόγκαθ αυτό τώρα. Έτσι, να σώσει το mid tower του, απόλυτα φυσιολογικό. Επιτέλους το first blood της Wild που πραγματικά ο Sick είχε αρρωστήσει να πάρει αυτό το kill. Οπότε λογικό να τα πετάξει όλα, να πω εγώ. Better safe than sorry. 15 λεπτά προσπαθεί να πάρει αυτό το kill. Τα καταφέρει, το παίρνει κι αυτός κιόλας. Κάτι το οποίο ο Might δεν θα ήταν και πάρα πολύ χαρούμενος, αλλά... Ξεκινάνε το δράκο χωρίς Might εδώ πέρα, η Wild. Ναι, και όπως το ξεκίνησαν, μάλλον θα τον παραχωρήσουν και στους X25 να ισοβαθμίσουν στους δράκους. Θα έχουν ίδιους ουσιαστικά. Ένα σε region που χρειάζονται X25 δεδομένου ότι παίζουν ένα scaling composition, αλλά σίγουρα άμα οι Wild είχαν καταφέρει να κάνουν secure αυτό το δεύτερο region δράκο, θα μπορούσαμε να λέγαμε για ένα Maokai που αργότερα θα έχει περισσότερο sustain. Παίζουν double tank, οπότε Maokai και Sejuani θα υποφελούνταν πάρα πολύ από ένα δεύτερο region δράκο. Ο επόμενος είναι ο Infernal, θα έχει αρκετά μεγάλο νόημα για όλες τις ομάδες πλέον, οπότε θεωρώ ότι θα είναι ένα objective το οποίο θα γίνει contest. Είδαμε πάντως ένα μισό communication από τους Wild. Το Maokai προσπάθησε να κάνει ένα teleport flank, παρ' όλα αυτά το έκανε cancel. Communication για τους Wild μέχρι στιγμής με ένα teleport. Καμιά φορά οι Wild έχουν δείξει ότι γενικά τα πάνε καλά, αλλά κάνουν κάποια calls πάρα πολύ λάθος. Ίσως να προσπαθούν σε τέτοια παιχνίδια εναντίον ομάδων που πιστεύουν ότι μπορούν να τις χτυπήσουν να αποφύγουν τέτοια λάθη που μπορεί να οδηγήσουν σε ένα πολύ δύσκολο game και να παίξουν και αυτοί σταθερά το παιχνίδι τους, γιατί ουσιαστικά είναι μπροστά. Επιτέλους θα σκοτώσει ο Μάιτον Τζον, το είδαμε προς το τέλος το fight. Αυτή τη φορά δεν πρόλαβε ο midlaner της X25 να απαντήσει και έχουμε το 0-2 με το solo kill στο mid. Τα Tidal Wave τώρα, για να δούμε αν θα υπάρχει απάντηση. Προσπαθεί να σώσει Τζον, γίνεται και το flash. Αμέσως και το όλη του είχε εκστασεί, λίγο heal από το Monsoon. Ο Sick δεν φαίνεται να μπορεί να γλιτώσει, θα κάνει βέβαια το flash. Ακολουθεί ο Plox, heal τελευταία στιγμή και σε Τζον είναι ζωντανή. Το 2-0 παραμένει για τη Wild. Επίσης και first blood turret για τους Wild, αλλά και turret και στόπο. Δηλαδή έχουμε δύο turrets για κάποια καμένα summoners από τη μεριά των Wild. Είναι πάρα πολύ κερδισμένη αυτή τη στιγμή η ομάδα των Ούγκρων. Και ξαφνικά αυτό που λέγαμε για το ήρεμο πλάνο των X25 δεν φαίνεται να πηγαίνει καθόλου καλά. Έχει κατέβει και ο Mate. Τώρα θα πιάσουν το τύχη για μία ακόμα φορά. Το damage είναι πάρα πολύ πάνω στο Νούνου. Θα δεχτεί και πάρα πολλά σε το heal. Οριακά φτάνει για να τον κρατήσει τη ζωή. Θα ζήσει ο Νούνου. Μάλιστα. Ο Τζόγκανθ κάνει solo το Rift Herald εν τω μεταξύ. Βασικά πιστεύει να βάρει κάποιο. Το reverse κράτηλε εκεί πέρα. Ένα καβούρι. Θα μάθουμε σε λίγο, δεν το βλέπω ότι είναι πολύ ώρα εκεί πέρα. Μην το βλέπεις έτσι το καβούρι, είναι ανθεκτικό. Αλλά και πάλι, αυτό σημαίνει ότι θα πάει να πάρει ένα Rift Herald. Πράγματι, όντως παίρνει Rift Herald. Παίρνει ένα Rift Herald για να δώσει ένα turret. Άμα δεν αξιοποιήσουν καθόλου το Rift Herald, είναι ένα πολύ κακό trade από μεριάς των X25. Δηλαδή, οι Wild θέλουν το mid game spike και οι X25 τους δίνουν όσο περισσότερα. Ο Might σχεδόν από 100 στο 0 τον John με ένα πολύ ωραίο rotation. Προσπαθεί να αποφύγει ο John το υπόλοιπο damage με τον DeBlanc. Θα τα καταφέρει. Θα φύγει πίσω σε όσο και αυλαβείς και καταφέρει να σνάιπάρει και το tower να δώσει κάποια gold πίσω στην ομάδα του που βλέπει ξαφνικά τη διαφορά να έχει φτάσει. Τα 3.500 gold. Ένα πολύ καλό lead και σίγουρα ένα πολύ καλό προβάδισμα πάνω στον Might απέναντι σε Azir, διότι στο επόμενο skirmish που μπορεί να έχουμε ίσως κοντά στον Infernal, ίσως σε κάποιο TR2 turret, να δούμε ξαφνικά τον Might να μπερσταρεί κάποιον. Από την άλλη πρέπει οι X25 σιγά σιγά λίγο να παίρνουν λίγο τον έλεγχο του χάρτη, γιατί έχουν ένα Rift Herald, αλλά έτσι όπως έχει εξελιχθεί η ροή του χάρτη έχοντας χάσει 3 TR1 turrets, να δω πού θα πάνε να το χρησιμοποιήσουν. Έχουν παντού πίεση αυτή τη στιγμή οι X25. Ο Might είναι πάρα πολύ aggressive και πάλι απέναντι στον John. Το flash γίνεται. Εμφανίζεται ένα Clowny μπροστά του. Silence, Airborne, Ace in the Hole και το kill θα περάσει. Τον Clowny
όλα πάνω στον Might να πάρουν λίγο το αίμα τους πίσω και να κάνουν το 1-2. 20 λεπτά παιχνιδιού, 3 kills στο EBL. Τι γίνεται, μεταμορφώνεται σε LCS Season 4, σιγά σιγά. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω στο Enatron είναι ότι έχουμε μια ομάδα η οποία έχει ένα Τσόγκα, ένα Ναζίρ και ένα Νουνού. Πιστεύεις ότι θα μπορούσαν να πάνε για το 20 λεπτό τον Baron Rush, εφόσον είχαν τον Vision Control γύρω από τον Baron? Αυτή τη στιγμή σίγουρα όχι. Άμα μιλούσαμε για τα ίδια gold και κάνοντας ένα καλό pick-up και έχοντας πίεση στο top και στο mid, τότε θα μπορούσαν πολύ εύκολα να ρασέρουν κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή η Kate είναι με ένα Infinity, ο Azir είναι με ένα Nasrstooth, ο Νούνου δεν έχει κάτι πάρα πολύ πέρα από το kit του και αυτή τη στιγμή δεν θα ήταν κάτι όπου θα έπρεπε να ψάξει X25. X25 θέλει να βρει κάποιο gold προκειμένου να της δώσει το συν ένα item ακόμα και μετά ενδεχομένως να μπορέσει να στήσει κάποιο Baron fight. Είδαμε και τη χρήση του Rift Herald στο mid από πλευράς X25, κάτι που ανέφερε πριν και ο Enatron, ότι αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά ουσιαστικά εκείνο το προηγούμενο trade ήταν πάρα πολύ υπέρ της Wild. Εδώ δεν έκανε κάτι ο Rift Herald, δεν τα κατάφεραν. Άρα, ουσιαστικά, αντάλλαξαν ένα turret για τίποτα με τη χρήση του Herald, άρα ήταν ένα πολύ κακό call από τη μεριά των X25. Δύο τώρα advantage που έλεγα αυτή τη στιγμή πάνω από τους X25. Το Rift δεν έβγαλε καθόλου value. Από την άλλη, έχοντας άλλα 50 δευτερόλεπτα προκειμένου να κάνει spawn ο επόμενος Infernal, πρέπει σιγά σιγά να βλέπουμε τους Wild ή τους X25, ανάλογος ποιος θέλει πιο πολύ αυτό τον Infernal, να παίρνουν το priority ανάμεσα στο mid και στο bot, προκειμένου να πάρουν το vision. Σύντομα πρέπει να βλέπουμε ένα vision fight ή τουλάχιστον ένα skirmish από τη μεριά των Wild, εφόσον έχουν καλύτερο spike αυτή τη στιγμή. Και τώρα βλέπουμε, πιστεύω, η ερώτηση δεν είναι το ποιο θέλει περισσότερο το Infernal, αλλά είναι αν οι X25 μπορούν να κερδίσουν ένα skirmish αντίον των Wild. Ο Blox εδώ περπάτησε λίγο παραπάνω, δέχτηκε τα πάντα, αλλά επιβίωσε. Καταφέρνει και γλιτώνει με κολλημένο τον Clox δίπλα του με την άμυο. Ο Clown είναι και αυτό κοντά. Θα καταφέρουν να απομακρύνουν την ομάδα των Wild μακριά από τη ζούγκλα του για την ώρα. Μια Wild η οποία, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, προσπάθησε να πάρει το Vision Control. Είχε από μόνο το bot lane πρεσάρι. Πήγαν, έσπρωξαν και το mid και όντως είναι σε θέση πρώτη να ξεκινήσουν τον Infernal. Ενώ εδώ μια περίεργη κίνηση από τους X25 θα του στείλει στην πάνω μεριά του map εκεί που είναι ο Baron. Κάτι. Νόμιζα λίγο, αλλά είδαμε τα πίνη πάνω στον Baron. Ναι, αλλά πάρα πολύ αργό αυτό το rotation. Δεν ξέρω πολύ ακριβώς. Πολύ rotation, δεν έχουν priority στο top, δηλαδή το μόνο που θα μπορούσε να κάνουν X25 με αυτό το map movement που έκανε ήταν να ενδεχομένως να σκοτώσουν τον Maokai, όπου ο Maokai αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει πάει το παιχνίδι, έχει τα resources για να κρατήσει πολλή ώρα απέναντι σε 3 άτομα. Παρόλο που η διαφορά στο gold δεν αυξάνεται, ίσα ίσα έχει μειωθεί υπέρ της X25 σιγά σιγά, το παιχνίδι δεν είναι καθόλου σε αυτή την εικόνα. Ο Might εδώ δυσκολεύεται λίγο αυτή τη φορά απέναντι στον Τζον, αλλά σε γενικές γραμμές οι Wild φαίνεται να ελέγχουν απόλυτα το τι συμβαίνει με στο map και νομίζω ότι με τις μανούβρες στον Infernal αυτό φάνηκε πάρα πολύ. Έφυγαν οι X25, έδειξαν ότι δεν έχουν καμία ας πούμε, προοπτική να παλέψουν νωρίς μέσα αυτό το game. Οπότε απλά άφησαν λίγο vision τώρα που μπορούσαν κοντά στον Baron να εξασφαλίσουν ότι δεν θα γίνει κάποια sneaky κίνηση από την Wild να πάρει και τον Baron και δεν κέρδισαν τίποτα από όλο αυτό. Ακόμα το παιχνίδι είναι σίγουρα στο γήπεδο της Wild, μπορούν να το κερδίσουν. Απλά πρέπει σίγουρα να κρατήσουν αυτό το lead που έχουν χωρίς να κλειστεί. Γιατί άμα κλειστεί το lead, βλέπουμε ότι οι X25 έχουν το καλύτερο scaling composition και μπορούν να κερδίσουν τα team fights άμα καθυστερήσουν ακόμα ένα 10 λεπτό, 15 λεπτό. Από ό,τι φαίνεται θα τα καταφέρουν, δεν ξέρω αν βλέπετε κάτι άλλο. Νομίζω ότι το Turtle σαν προοπτική για την ομάδα των X25 έχει μπει για τα καλά στο παιχνίδι από νωρίς. Αυτό έδειχναν οι κινήσεις του. Θέλουν να παίξουν passive για την ακρίβεια, όχι ακριβώς το παιχνίδι της Χελώνα, που λέμε. Passive όμως, πάρα πολύ απαθέστατη με στο map, μόνο να ξεφεύγουν τους ενδιαφέρει. Όπως και τώρα που ο Μάτι ψάχνει και πάλι να βρει ένα kill πάνω στον Plox, δεν θα τα καταφέρει. Θα δεχτούν τον re-engage, αλλά το divide δεν είναι καλό. Μονσούν από τον Hex πίσω για να κρατήσει full life την ομάδα των Wild και δεν μπορούν να συνεχίσουν 6-25 εδώ. Δοκίμασαν το engage με τον John, αλλά δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό. Βλέπουμε μια Wild που αυτή τη στιγμή ξέρει τα scaling points, ξέρει πού πρέπει να πατήσει και έχοντας αυτό το early game lead
βλέπουμε ότι προσπαθεί να πιέσει όσο περισσότερο μπορεί τους 6-25, που είναι η σωστή κίνηση που πρέπει να κάνουν οι Wild αυτή τη στιγμή. Άμα δεν θέλουν οι 6-25, ότσο να φτάσουν πολύ κοντά σε goal. Βλέπουμε τον Τζόγκαθ να παίρνει ένα καλό flanking position. Πολύ άμα ωραίο. Άμα πιάσει καλό εσύ. Όχι, έκανε μόνο το silence. Το knock-up δεν βοήθησε καθόλου. Η ούλτα από τον Καραμπόν σταματάει τον backline τη 6-25. Μένει μόνο στο clown. Η μέσα θα πέσει από τον Sick, ο οποίος μαζεύει ακόμα ένα kill, το δεύτερο στο παιχνίδι από τα 4 από συνολικά στο map. Είναι ο Νουν και να μην είναι πολύ low, είναι κατευθείαν Baron Call αυτό. Έρχομαι τον Τζόγκαθ εκτός. Φυσικά ο Τζόγκαθ έχει teleport από τη στιγμή που θα κάνει spawn. Ήδη θεωρητικά οι Wild πρέπει να έχουν σκοτώσει τον Baron. Έχουν Rage Blade Varus, να υπενθυμίσουμε ότι αυτό σημαίνει ότι κάνει περισσότερο damage απέναντι σε high HP targets. Οπότε βλέπουμε ήδη τον Baron στα 4K. Έχει πλησιάσει μπορούν... ο Τζόγκαθ αυτή τη φορά. Divide, τα στέλνει δύο άτομα πάρα πολύ ωραία μέσα. Ο Clocks δεν ταϊμάρει καλά το Prison. Στέλνει τα waves τώρα. Ο Baron είναι ακόμα up, αλλά όχι για πολύ ωραία. Ακόμα δεν έχει προλάβει να γίνει το reset. Και το κλέβει! Κάνει αυτό που χρειάζεται ο Νούνι για την ομάδα του. Μπαίνει μέσα, αρπάζει τον Baron. Και οι Wild εδώ μένουν να κοιτάνε. Έκπληκτοι, δεν έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί. Η Σετζουάνι δεν πάτησε ποτέ το smite από ό,τι φαίνεται. Και σίγουρα αυτό το smite steal, παρόλο που χρειάζεται δύο άτομα να πέσουν από τη μεριά των 625, δίνει μια τεράστια ανάσα στους 625 προκειμένου να φτάσουν τα scaling point τους. Ένα δώρο από τον Νούνου για την ομάδα του. Ένα Νούνου που δεν έπρασε ποτέ. Σίγουρα ένα Νούνου που ήταν άφαντο στο early. Και... ήταν μεγάλο λάθος από τη μεριά του Maokai το να μην κάνει ένα CC lockdown τον Νούνου. Δηλαδή έχεις Τζάνα πεθαίνει, αλλά έχεις και έναν Νούνου και μια Σετζουάνι οι οποίοι μπορούν να κάνουν ένα CC chain πάνω στον Νούνου ώστε να μην φτάσει ποτέ μέσα στον Baron Pit, να κάνει consume και να κάνει smite για να σου κλέψει τον Baron. Ήταν πολύ κακή συνεννόηση στο πώς θα κάνουν contest στο συγκεκριμένο objective από τη μεριά των Wild. Άγγελε, είπες ότι μετά από δύο χρόνια μαζί ο Modern Wild θα έπρεπε να έχει μαξάρει το communication. Εδώ δεν το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει. Θέλουν και άλλο χρόνο, μάλλον. Και ένα παιδικό λάθος στον Baron. Έτσι, ένα παιδικό λάθος στον Baron από την Wild κοστίζει όλη την εικόνα του παιχνιδιού. Και τώρα νομίζω με πλήρως αναπτερωμένο ηθικό EX25 θα βγουν από το καβούκι τους και μπορούν να πάρουν αυτή το ρυθμό σιγά-σιγά πιέζοντας λίγο τα lanes τουλάχιστον και παίρνοντας κάποια εξωτερικά tower τα οποία για παράδειγμα στο top lane είναι ακόμα στο πρώτο. Λέω πάντως ότι και ο Τζον έχει αρχίσει να γίνεται πιο δυνατός. Μπορεί να κάνει πολύ καλά poke trades στους Wild. Ιδιαίτερα καλά οι Wild ακόμα. Να, και όσο πάει το παιχνίδι θα γίνεται όλο και δυσκολότερο. Η υπομονή είναι αρετή και φαίνεται να λειτουργεί πάρα πολύ καλά για τους 625 αυτή η τακτική. Τους κάνανε και το δωράκι εκεί πέρα στον Baron και ξαφνικά μοιάζει σαν να ήταν όλα υπολογισμένα για την ομάδα των, για τη σερβική ομάδα των 625. Που δεν ήταν, είχαν αρχίσει να το χάνουν το παιχνίδι, αλλά πλέον ξανακυλάει σε μια πολύ ισορροπημένη κατάσταση. Πάντως έχουμε δει τη LeBlanc να κάνει πάρα πολύ καλό zone και pick στους 625, οπότε θεωρώ ότι ο Mate ίσως είναι αυτός που πρέπει να κουβαλήσει το παιχνίδι αυτή τη στιγμή για τους Wild. Παρ' όλα αυτά... αλλά μιλάς για μια LeBlanc στο 28 αυτή τη στιγμή και για ένα composition από τους 625 οι οποίοι σύντομα θα μπορούν να κάνουν sustain. Ο Azir έχει ήδη ένα bunch veil, η Kate έχει χτίσει κάποιο magic resist, έστω και αν αυτό λέγεται QSS, και έχει ενάμιση στην ομάδα σου να χυλάρει. Οπότε σίγουρα ο Mate, ναι, είναι ένα μεγάλο damage dealer για τη μεριά των Wild, αλλά και πάλι αυτό δεν σημαίνει ότι ο Mate είναι το άτομο που θα καθαρίσει τους 625. Πιο πολύ η προσοχή μου στρέφεται στον high I mate αυτή τη στιγμή. Δύσκολο. Ο οποίος αυτός με το σωστό peel μπορεί να σκοτώσει τους αντιπάλους του. Αν όχι, τότε απλά μπορούμε να πούμε ότι οι Wild πλέον θα αρχίσουν να χάνουν το παιχνίδι αργά και σταθερά. Έτσι καθώς φαίνεται. Δεν έχουν το siege power που έχουν οι 625. Πήραν το tier 2 στο mid, τώρα siegearουν ομοίως να πάνε το tier 2 στο top. Και προφανώς οι Wild κάνουν εδώ, τον έρχο του παιχνίδι. Πήγε να μπει μέσα να κάνει κάτι, τελικά δέχτηκε πάρα πολύ damage και βλέπουμε εδώ αυτό που ήθελα να πω ότι. Ναι, μεν μπορεί ο Mate και ο HiMate να κάνουν βήματα μπροστά και να κάνουν damage. Corruption όμως εδώ καλό. Θα έρθουν τα σεσέ το ένα μετά το άλλο. Και τώρα η ulti από τον Maokai όλοι μέσα στο Absolute Zero του Νούνο. Ο Καραμπόν θα πεθάνει. Οι Wild εδώ δεν κρατάνε. Και το Divide εξαιρετικό από τον John. Τους διαλύει double kill για τον mid laner και ένα εντυπωσιακό play το οποίο θα ανοίξει φυσικά inhibitor σίγουρα για την ομάδα των X25. Αυτό είναι λοιπόν το ρίσκο. Κάνει το highlight του παιχνιδιού και αυτή τη στιγμή 6-25
Αν όχι, μπορεί να πάρουν ακόμα και ένα inhibitor, ένα Nexus turret. Δηλαδή υπάρχει μόνο LeBlanc και Sejuani, δεν μπορούν να κάνουν defend αυτοί απέναντι στο composition των X25. Προφανώς θα αποφασίσουν να κάνουν B, αλλά σίγουρα θα μπορούσαν να είχαν πάει ακόμα και για ένα Nexus turret X25. Θέλουν να το παίξουν πιο safe. Η σωστή κίνηση τώρα είναι να κάνουν recall, να πάρουν γρήγορα τον επόμενο regen Draco και να αρχίσουν να κάνουν απλά η πίεση στο mid και στο bot και να σιτζάρουν ασταμάτητα με το Azir Caitlyn στο team τους. Ισχύει, τώρα η πολιοργία είναι εύκολο πράγμα. Έχουν καταφέρει να περάσουν και πλέον μπροστά και στο gold. Είναι το καλύτερο scaling composition μέσα στο παιχνίδι, οπότε καθώς περνάει η ώρα αυτό σημαίνει ότι γίνονται όλο και πιο δυνατοί. Ενώ οι Wild σιγά σιγά θα χάνουν τη δύναμή τους. Και το βλέπουμε και όλο αυτό, δεν είχα καταφέρει ακόμα να το πω αυτό που ήθελα τόση ώρα. Ότι ναι, μεν μπορεί να βγαίνει μπροστά ο Mate και ο High Mate για να ποουκάρουν, να περάσουν δηλαδή λίγο damage, αλλά τρώνε και αυτοί πίσω αρκετό και έχουν ένα Cho'Gath στο frontline. Η X25 με το AOE Silence μπορεί να φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση αυτά τα pick. Παρ' όλα αυτά, οι Wild θα προλάβουν τον Draco. Όπως είπε και ο Άντρο, πάντως πιστεύω ότι από τη στιγμή που η LeBlanc πλέον δεν μπορεί να κάνει αυτό το pick, δεν μπορεί να κάνει το zone. Οι πιθανότητες των Wild να κερδίσουν το παιχνίδι είναι σίγουρα όλες πάνω στο high mate, αλλά είναι πάρα πολύ μικρές. Αυτό που θέλω να πω πριν είναι ότι αν ο mate δεν μπορεί να κάνει κάποιο pick. Έχουν πιάσει και πάλι τον Νούνου εδώ. Θα σε διακόψω γιατί υπάρχει μια έξοδος διαφυγής για τον Νούνου και θα τη βρει. Έρχεται ο clone από πίσω, θα κάνει silence. Όλη την υπόλοιπη ομάδα κυνηγάνε τον mate. Είναι πάρα πολύ low το Rapture, δεν προλαβαίνει να φτάσει. Σκοτώνει ο Plox. Ace in the hole, double kill για την gate. Πάρα πολύ ωραία μεκάνηξη από τον Plox και θα συνεχίσουν φυσικά να κυνηγάνε. Ο Τζον δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην το κάνει. Εκτός από ότι θα πεθάνει μέσα σε όλους, δεν πειράζει. Στέλνει τον καραμπόν πάνω στην υπόλοιπη ομάδα των 625. Θα τον πάρουν και αυτόν. Θα πάρουν και τον Maokai. Χάνουν τον Τζον μπες προσπάθησε να κάνει το κάτι παραπάνω. Αλλά ο Clown έχει βγει πίσω από τον bot lane που είναι και το μόνο που έχει ζήσει για την ομάδα των Wild. Βλέπουμε πόσο καλά και πόσο γρήγορα μπορεί να περάσει damage ο HiMate στον Cho'Gath. Αλλά δεν υπάρχει τόσο χρόνο ποτέ σε ένα teamfight. Όταν αυτές οι δύο ομάδες παίζουν αντίπαλοι με τον Τζόνα Καραδοκή για τα Divide και βλέπουμε εδώ άλλο ένα inhibitor. Εδώ πέρα το game πλέον πιστεύω πως έχει τελειώσει. 625 απλά πρέπει να παίξουν μεθοδικά, να πάνε μετά το mid inhib στο bot lane και να κλείσουν το παιχνίδι. Ήταν ζήτημα χρόνο απλά. Επειδή οι Wild τα 15 πρώτα λεπτά του παιχνιδιού δεν προσπάθησαν να πάρουν ένα ακόμη πιο μεγάλο lead από αυτό που πήραν στο 16 περίπου, 14 με 16 ας πούμε, πήραν 3 κάπα lead. Όταν ήδη οι 25 έχουν βγάλει 1,5 item στο κάθε scaling champion που έχουν στο composition, αυτό σημαίνει ότι άμα πάει στο 30 και έχεις πιο χάλια scaling composition εσύ, θα φας outscale από την μεριά των αντιπάλων. Άρα οι 25 αυτή τη στιγμή δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Μονάχα να μην πιαστούν οπουδήποτε στο χάρτη. Απλά γκρουπάρουν, σιτζάρουν και τελειώνουν το παιχνίδι. Να δούμε, έχει βγει και ο Baron. Τον Baron Pit, ίσως είναι μοιραίο για δεύτερη φορά στο παιχνίδι να γίνει κάποιο play εκεί. Δεν χρειάζονται κάτι τέτοιο βέβαια οι X25. Μπορούν πάρα πολύ απλά να πιέσουν στην κάτω μεριά του map. Αν θέλουν να πάρουν και αυτό το inhibitor και μετά θα έχουν τρία lane τα οποία θα στέλνουν τεράστια minion μέσα στη βάση των Wild. Οπότε θα είναι και πολύ πιο εύκολο. Βέβαια, επιλέγουν να πάνε σιγά σιγά στον Baron, μάλλον πολύ πολύ γρήγορα η ομάδα των 625. Έχουν αφήσει τον Baron στα 2000 HP, μπαίνει μέσα ο Mate, αλλά ο Τύχη θα πάρει το δεύτερο του Baron σε αυτό το παιχνίδι. Έτσι, ο Καθιανούνου το στυλ είναι σχεδόν απίθανο. Good luck out smite in Nuno and Cho'Gath. Δηλαδή, πλέον δεν υπάρχει κάποιο win condition για τους Wild. Απλά περιφέρονται στο χάρτη και περιμένουν τους 625 να πάρουν απόφαση να πάνε να τελειώσουν το παιχνίδι. Έχουν Baron, έχουν το Gold Lead, έχουν το Scaling. Δεν υπάρχει κάτι για τους Wild να κάνουν σε αυτό το παιχνίδι. Είναι ζήτημα χρόνου απλά οι 625 να μπουν στην πηγή και να το τελειώσουν. Θα ήθελα πολύ να δω το παιχνίδι από μια άλλη ματιά στην περίπτωση που το Baron όντως πήγαινε στους Wild. Μπορεί να ήταν το παιχνίδι πολύ διαφορετικό. Ναι, αυτό πιστεύω. Έξτρα χρόνο. Πιστεύω ότι είναι όπως τα λες, δηλαδή εκεί, αν έπαιρνε και τον Baron η Wild, δεν ξέρω τι τραγικά πράγματα θα έπρεπε να γίνουν για να χάθει το παιχνίδι. Απ' την άλλη, μετά φάνηκε θα ότι έπρεπε να δούμε, σε εκείνη την περίπτωση, θα έπρεπε να δούμε αν οι X25 θα μπορούσαν να μηνθούν. Και άμα δεν μπορούσαν να μηνθούν, θα έπρεπε να δούμε οι Wild πόσο θα φόρσαν πάνω στο χάρτη. Δηλαδή, και πάλι αν έπαιρνε κάποιο Gold Lead, απλά θα αργούσαν το scaling των X25. Θα έπρεπε να δούμε τι advantage θα έπαιρναν. Δηλαδή αυτό είναι το υποθετικό σενάριο που πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα.
Δεν πρέπει να πούμε τι θα γινόταν αν έπαιρναν τον Μπάρον, τι θα γινόταν, πώς θα αξιοποιούσαν αν έπαιρναν τον Μπάρον. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε. Πώς θα αντιδρούσαν οι 25. Ναι, με την εικόνα τους μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δεν φόρσαν πολλά plays. Με την εικόνα τους μέχρι εκείνη τη στιγμή, η 625 δεν έδειχνε έτοιμη να αντιδράσει σε ένα συνεχόμενο push. Αλλά με το που πήρανε λίγο gold πάνω τους, με το που κατάφεραν να βρουν μια ουσιαστική νίκη μέσα στο map, έδειξαν ότι είναι ανώτερη ομάδα από την Wild. Και σε γενικές γραμμές, με καλύτερες και ταχύτερες αποφάσεις. Εδώ ο Καραμπών θα πιαστεί και θα εξασφανιστεί πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Δεν είναι tank αυτό στα μάτια των X25. Και συνεχίζουν εδώ με τον Τσόγκα να παίρνει σωστό positioning, μπαίνει μπροστά από όλους. Και σιγά σιγά αυτό το inhibitor δεν μπορεί να κρατηθεί. Ο Might εξαφανίζεται και αυτός. Τέλος εδώ στο παιχνίδι σίγουρα. Οι X25 καταφέρνουν να γυρίσουν μια δύσκολη κατάσταση σε αυτό το παιχνίδι. Να την μετατρέψουν με αυτό το Baron Steel σε έναν περίπατο από εκεί και πέρα και να γράψουν την νίκη για το πρώτο παιχνίδι της δεύτερης μέρας του EBL.